Αυτός ο μουσακάς ήταν για τον τελικό. Μιλάμε για τον τελικό. Δεν έχει τίποτα ρούπι τώρα να τρώει όλα αυτά τα καταπληκτικά φαγητά μόνο χάρης. Α, όλα και όλα. Σιγά μην αφήσω εγώ το μωάκι μου να μαγειρεύω για ξένος. Α, ο μωάκρας ο σωστός έτσι. Παρός και πάλι κάνει καταπληκτικό μουσακά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Καλά σαν της Βικτόριας δεν έχει. Έτσι, τότε θα δεις εγώ με το μουσακά. Από εδώ και πέρα θα σου κάνω μόνο όσπρια. Πού το πετυχαίνω. Σε λάβαρες, εντάξει. Εμένα Βικτόρια με έχεις καταστρέψει. Παθαίνει ακόμα μεγαλύτερη πλάκα. Ρε παιδιά, αυτό σαν όνομα μόνο στον όνομα το ακουστά, αλλά με τι έχει να κάνει. Κάτι με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ήταν μια οικογένεια Εβραίων Ιθράν που ζούσαν στην Ολλανδία και κάτι φίλοι του έκλειψαν στη διάρκεια του πολέμου για να μην του πιάσουν οι Ναζί και του στείλουν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεω. Και η κόρη του, η Άννα, που θα έπρεπε 12-13 χρονών, γράφει ένα ημερολόγιο που περιγράφει τη ζωή του. Καλά το φαντάζεστε, 2 χρόνια κλεισμένη μέσα σε ένα πατάρι. Το ημερολόγιο τελειώνει την ημέρα που προσπάθησαν να δραπετεύσουν. Ω, απίστευτο, ε! Καλά μάθαμε τι απέγιναν τελικά. Ναι, τελικά του έπιασαν οι Ναζί και του έστειλαν όλου στο Άουσβιτς και πεθάναν όλοι. Εκτός από τον πατέρα τη οικογένεια, τον Ότο Φραν, ο οποίο μετά το τέλος του πολέμου εξέδωσε και το ημερολόγιο. Καλά, εσύ και πώ άφηξα κλεισμένη τόσο καιρό, δεν τρελάθηκα. Καλά, μπες στη ζωή σου, αντέξει τα πάντα. Τι ξέρω, εγώ δεν νομίζω να το είχα. Και αυτοί που του έκρυβαν όμω, καλά στο κουράγιο του. Πέσαν το κεφάλι πω κοράνε γράμματα. Αυτό ακριβώ όμω είναι και το νόημα του έργου. Η ανθρωπιά, η δύναμη τη φιλία. Απέναντι στην κυριαρχία του ναζισμού. Καλά, συγγνώμη, και τόσο καιρό πώς δεν τους πήρα χαμπάρι, ας πούμε. Α, είχαν βάλει μια τουλάπα μπροστά στην πόρτα που είχαν ξυλώσει την πλάτη και την χρησιμοποιούσαν για καμουφλά. Α, καλά, εντάξει. Τι τουλάπα, λε. Η τουλάπα που έχουμε στην κουζίνα. Ε, τι. Από πίσω της υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί στο υπόγειο. Ποιο υπόγειο? Κάτω από το σπίτι υπάρχει ένα υπόγειο. Βέβαια, το έχτισε ο παππούς μου στον πόλεμο του 40 για καταφύγιο. Είναι τεράστιο. Έχει 3 δωμάτια και τουαλέτα. Και είναι πλήρως επιπλωμένο. Καλά, και γιατί πάντα δεν δουλεύω όπως στην πόρτα. Δεν μπορούσε πουθενά άλλο εσύ. Και το υπόγειο δεν το χρησιμοποιείτε. Τι να το κάνουμε, πάνε το σπίτι είναι πολύ μεγάλο, οι ειδήσει έτσι το θέλουμε φόρο. Δεν χρειάζεται. Ξέρω κι εγώ ότι πάλι τόσο χώρο. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα δείτε, θα σε βάλουμε να κοιμηθεί εκεί. Ναι, θα παίξω την αναπόλυτη. Όχι, θα παίξω τώρα. Έλα, άχλε, άχλε, τι ταινία θα δούμε. Ναι, Κωνσταντίνα, αυτή που έβλεπε τι πρόλε, πώ τα λέγανε. Μην την πάρει, δεν το ξαναβλέπω ούτε με σφαίρε. Εγώ θέλω να δω το καινούργιο ντοκιμαντέρ του Μάικλ Μουρ, ο έλεγχος του Μάικλ. Ανέρεση, και εγώ θέλω να το δω αυτό. Έχω διαβάσει φανταστικές κριτικές. Καλά, τώρα έμε τις βλακίες και τις θεωρίες συνωμοσίας. Κάθε ρε Γιώργο, τι θεωρίες συνωμοσίας. Όλα τα καθεστώτα προσπαθούν να ελέγξουν τους ανθρώπους και την ελεύθερη θέλησή τους. Είναι γνωστό. Ρε Κωνσταντίνε, σε λίγο θα μας πεις ότι πιστεύεις ότι μας ψεκάζουν κιόλας. Γιατί συγγνώμη, απίθανο είναι. Δεν έβρε αγόρι μου, ήμαρτον, απίθανο είναι. Εντάξει, πάσο. Αυτό είναι απίθανο. Το άλλο όμως. Ποιο άλλο? Η κόκκινη φάκελη. Α, καλά, είπατε. Δεν θα το πει! Το που τα λέμε, οι φήμες οργιάζουν! Και ακριβώς δεν πάνε οι φήμες! Κάποιος ηλίθιος έβγαλε αυτή τη βλακία από το μυαλό του, τη κυκλοφόρησε και βρέθηκαν διάφοροι ανόητοι, συγγνώμη Κωνσταντίνε, που το πίστεψαν. Τρολιά είναι, δεν το καταλαβαίνω. Το όπως ακριβώς η ιστορία του ψεκασμού. Μήπως είσαι πολύ απόλυτος. Εσύ, δεν ζούμε στη Σομαλία. Σε ευρωπαϊκή χώρα ζούμε. Έχουμε κανόνες, έχουμε δεσμού. Ναι, παιδιά, παρόλα αυτά. Κωνσταντίνε τώρα, σταμάτα, όλη η υπόθεση είναι για γέλια. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, συγγνώμη, τι παίρνεις ένα κόκκινο φάκελο που λέει ότι πρέπει να παρουσιαστεί στην αστυνομία για μια προσωπική σου υπόθεση. Και μόλις πας στην αστυνομία, τσακ, εξαφανίζεσαι. Ναι, να πάρεις θετικό φάκελο, μα σημαίνει δεν πρέπει να παρουσιαστεί στην αστυνομία. Λες και θα πήγαινε στην αστυνομία, ένα καλό πρωί που ξέρω και έτσι, γεια σας, είμαι ότι έρετε. Εγώ πάντως άκουσα ότι ο αδερφός μιας συναδέλφου εξαφανίστηκε. Δηλαδή πώς εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Καλά και η αστυνομία τι λέει. Τίποτα, λέει ότι τον ψάχνω. Και σιγά μην κάνει τίποτα αστυνομία τώρα. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου. Την ξέρεις αυτήν την κοπέλα. Όχι, είναι στο λογιστήριο και δεν γνωριζόμαστε. Και ο αδερφός σου πήρε κόκκινο φάκελο. Έτσι ακούστηκε. Και στο είπε ήδη. Ε, όχι, ρε Αλέξη, την έχω σου λέω ότι δεν γνωριζόμαστε. Αυτό ακριβώς εννοώ. Ποτέ τίποτα σίγουρο. Ο θείος της θείας, του Ματσανάκη, του Τάρα. Τι λέτε, ρε φίλε, σοβαρά! Και ο Χαραμής! Ο Χαραμής, αγόρι μου, όλα αγορά έχει πουλήξει. Μόνο εσύ δεν το κατάλαβες. Βάλεσε κανόνι και εξαφανίστηκε. Θα έλεγες καμιά Βραζιλία τώρα, έλεος πια. Πάντως, παιδιά, σοβαρά τώρα. Εμείς ξέρουμε μια πραγματική περίπτωση εξαφάνισης. Δηλαδή, ο Κυραντώνης εσείς, ο γείτονάς μας, πριν από 2 εβδομάδες, εξαφανίστηκε. Τι λες, ρε Χάρη. Μόνο που οι φήμες αυτή τη φορά είναι εντελώς διαφορετικές. Δηλαδή. Τα είχε μπλέξει με μια μικρούλα και παράτησε τη γυναίκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να τις αφήσουμε αυτές τις λακές και να τελειώσει άμεσα από αυτό το θέμα.
Αν υπήρχε καμιά έστω και η ελάχιστη αλήθεια σε όλη αυτή τη φημολογία, ο πρώτος που θα το ήξερα θα ήμουν εγώ. Στο Υπουργείο ελέγχουμε όλη την κρατική ελληνογραφία. Και η μόνη αναφορά σε κόκκινους φακέλους είναι για τις πεπισμένες κλίσεις στην πολεοδομία. Οπότε ξεκολλήστε, ας τα πείσουμε πίσω μας στο παρελθόν και ας κάνουμε κάτι πιο επικοδομητικό. Όχι, δεν έξερα μια μοκίτσα, ρε Γιώργο! Μέσα στο μυαλό μου είσαι, Βικτώρια, μέσα στο μυαλό μου, κορίτσι μου. Λοιπόν, πάω τα υπόλοιπα ξανά μέσα να τα επικαιροποιήσω, οκ. Ναι, κάτσε να σκάμε γιατί ώρα, για να τελειώνουμε. Έλα, Γιώργο, θα σε έπαιρνα. Άγγελο μου σου για σήμερα. Γιατί έγινε κάτι, ε? Τι να γίνει, εσύ, έχω επιλέξει εδώ με κατελήτη αποστολή και θα ξεπεδώσουμε κατά 8 το βράδυ. Α, κατάλαβα. Και εγώ γι' αυτό σε πήρα, ρε Αλέξανδρε. Μου έτυχε ένα μικρό κλέξιμο και δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να περάσω. Τι έγινε, Γιώργο? Είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Πήρα κόκκινο φάκελο. Δηλαδή είναι αλήθεια? Ξέρω εγώ, από ό,τι φαίνεται, ναι. Και? Τίποτα. Περιμένω τώρα να δω τι με θέλουν, αλλά έχει πολύ μεγάλη ουρά και δεν βλέπω να ξέρετε νωρίς. Τι ουρά είσαι, εγώ είμαι κόκκινο φάκελο. Όχι, ρε, εσύ. Οι περισσότεροι είναι που του κλέψανε τα κινητά ή τα πορτοφόλια στο αστικό και γι' αυτό πήγα εκεί πέρα, αλλά έχει φασαρία. Κατάλαβα. Λοιπόν, να βρεθούμε το βράδυ για κανένα ποτό. Ναι, ρε, Γιώργο, βέβαια, να βρεθούμε. Ωραία. Κοίταξε, εσείς κατά τις 8 θα τελειώσετε και εγώ με την ώρα πιστεύω θα έχω ξεπλέξει, οπότε θα περάσω. Αλλά κάνω μια χάρη τώρα. Μην πεις τίποτα στους άλλους και ανησυχήσουν άργα, έτσι. Εντάξει, Γιώργο, δεν θα πω κάτι. Μην ωραία, οπότε τα λέμε κατά τις 8, έγινε. Έτσι, να σου πω. Έλα. Πάρε με σε παρακαλώ ένα τηλέφωνο μόλις και εκπαιδεύσεις. Ναι, αγόρι, μην ανησυχείς, θα σε πάρω οπωσδήποτε. Έτσι, λοιπόν, κύριε, αυτό ήταν, τελειώσαμε! Τι ώρα πήγε, παιδιά? 9:30. Μπορείς, εσύ ξεχαστήκαμε εδώ, ε! Ναι, πάλι καλά που κλείσαμε όλα τα τιμολόγια. Εσύ ο Γιώργος δεν είπε ότι θα δω κάτι στις 8. Πού είναι? Α, έτσι είναι. Ναι, και πού είναι, ρε? Δεν ξέρω, παιδιά, κάτσε το πάνω τηλέφωνο. Κλειστό το όχι. Τι λέτε, ρε Γιώργο, κλειστό το κινητό? Ναι. Μη χειρότερα. Πού σου είπε ότι θα πήγαινε, θα δούσε. Μου είπε ότι θα πήγαινε στην αστυνομία γιατί λέει πήρε το κοινοφάκι. Έλα, μαλακίε τώρα. Ναι, αλήθεια, παιδιά, απλά μου είπε να μην σα πω κάτι γιατί δεν ήθελα να σα ανησυχήσω. Τι λέτε, πώ σου κάνει πλάκα. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει τώρα το Γιώργο όλα τα περιμένει, αλλά εμένα μου φάνηκε πάνω στο τηλέφωνο. Έλα, είσαι κλασικό Γιώργο. Λοιπόν, πάω στοίχημα ότι επίτηδε έκλεισε το κινητό και δεν ήρθε για να έρθει να σε δουλεύει μετά. Λέτε, ναι, ρε, σίγουρα τώρα δεν έχει μάθει τόσα χρόνια. Λοιπόν, έτσι και έχει κάποια μαλακία, αύριο θα το ξεσκίσω, ειλικρινά. Χάρη, Κωνσταντίνος, πού είναι? Στο λογιστή. Φώναξε τον άλλο. Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Έλα λίγο σου πάρα. Τι είναι? Ρε παιδιά, έχει μιλήσει κανείς με τον Γιώργο. Όχι ακόμα. Πάρ' το λίγο τηλέφωνο. Τώρα. Ναι, τώρα, πάρ'. Μισό. Τι είναι αυτό, ρε εσείς? Τι είναι, ποιο, τι είναι? Ο αριθμός που καλείται δεν αντιστοιχεί στη συνδρομητή. Τι λες, ρε φέρε. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Το πρωί που τον παίρνω τηλέφωνο, το ίδιο πράγμα. Πήγα στο σπίτι, το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Χτυπούσα μία ώρα το τηλέφωνο και αυτό είναι εξαφανισμένο του φθενά. Κάτσε εσύ στη δουλειά του πέρα. Φυσικά και πήρα τηλέφωνο. Δεν έχω ανήσυχη και δεν έχει ενημερώσει κανέναν ότι θα πάρει. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Δεν ξέρω. Κάτσε, πού μπορούμε να το ψάξουμε αλλού? Τι να σου πω, ρε παιδιά, παιδιά σε μια δεδομένη που πλήσει μόνο εμά. Δεν κοιτάνε τι κάνουμε. Θα πάρουμε την αστυνομία, ρε παιδιά, κάτι. Αστυνομία, ρε, πώ βιαζόμαστε. Ρε, σε υπάρχει ήδη. Ρε Αλέξανδρε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Αλέξανδρο. Θα πάω εγώ στην αστυνομία. Εσεί πάρτε τα κορίτσια και λάτε σπίτι μου. Μόλι ξεπερδέψω θα έρθω από εκεί. Όχι,
Δεν είμαι σε κανένα νοσοκομείο. Γαμώτο! Γαμώτο, γαμώτο! Τι έγινε! Τίποτα! Τι τίποτα! Τίποτα! Πήγα στην αστυνομία, δήλωσα τα στοιχεία του και τα δικά μου και απλά μου ζήτησα μια πρόσφατη φωτογραφία. Μόνο αυτό! Ναι, μετά με ρώτησαν ποιος τον είδε τελευταίος και ξέραμε που θα πήγαινε πριν εξαφανιστεί. Και? Τους είπα ότι θα ερχόταν στην εταιρεία και ότι πριν από αυτό θα περνούσε από αυτούς για μια επίγουσα υπόθεσή του. Και πήγε! Α, αυτό είναι το καλύτερο. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια καταγραφή. Καλά, Αλέξανδρε, σ' άρεσε το τηλέφωνο που σου είπε όταν έχεις αυτό το τμήμα. Ναι. Άρα είναι ψέματα! Προφανώς! Άρα αυτοί τον εξαφάνισαν, όπως και τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα. Με δεν λένετε. Τι δεν γίνεται, ρε Αλέξανδρε. Το κινητό του Γιώργου δεν αντίστοιχε σε συνδρομητή. Δεν είναι σπίτι, δεν είναι στη δουλειά. Και η αστυνομία γυρνάει και λέει ότι δεν τον είδε, παρόλο που αυτός χθες σίγουρα ήταν εκεί. Δηλαδή τι άλλο θες για να πιστείς. Δεν ξέρω, ρε, πραγματικά δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε. Τίποτα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πέσαμε και εμείς στην παγίδα και μάλιστα μόνοι μας. Μα τι λες. Λέω ότι μπορεί να εξαφανιστούμε και εμείς ανά πάσα στιγμή. Εμείς. Ναι, γιατί τώρα μας έχουν συνδέσει με τον Γιώργο. Και για οποιοδήποτε τρόπο και τον εξαφάνισαν, τώρα μπορεί να εξαφανίσουν και εμάς. Γιατί να μας εξαφανίσουν, χάρη. Τι γιατί, ρε Πάνη. Γιατί πήρα και τους είπα ότι εξαφανίστηκε και ότι τον ψάχνουμε. Και μάλιστα ότι η τελευταία μας επικοινωνία μαζί του ήταν ακριβώς πριν μπει στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν το πιστεύω, ρε, στις έωσα και τα στοιχεία μου, μαλάκας. Τους είπες τίποτα για τον πρόκειρο φάκελο. Όχι, εσύ δεν τους είπα τίποτα, αλλά δεν είναι ηλίθι. Ξέρουν ότι ξέρουμε. Και γιατί να στοχοποιηθούμε κι εμείς. Κάναμε κάτι. Γιατί έκανε κάτι ο Γιώργος. Μισό λεπτό, παιδιά. Αν και αυτό που θα πω φαίνεται λίγο υπερβολικό. Το χαλαμί να καταλάβω. Ο τύπος δεν έβαζε μπρος άμεσα. Άρα ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι παιδιά που έπρεπε να διαρρώσει μόνο του κράτους. Δεν βγαίνει κανένα νόημα. Και ο αδερφός του συναδέλφου μου, όπως ξέρω, ήταν υπόδειγμα. Ήρωμος άνθρωπος, οικογενειά. Σε αντίθεση με τον κύριο Αντώνη. Το γείτονα. Αν βέβαια υποθέσουμε ότι γι' αυτό εξαφανίστηκε. Άρα τι συμβαίνει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Είτε είσαι ένας επιπόλαιτος πολίτης είτε όχι. Είτε είσαι ένας νοικοκυρέος είτε όχι. Μπορεί να λάβεις ξαφνικά ένα κόκκινο φάκελο και πάω να εξαφανιστείς. Αυτό εννοούσα πριν όταν έλεγα ότι την κάτσαμε. Ναι και τώρα τι κάνουμε. Μήπως αντί να περιμένουμε να μας εξαφανίσουν, να εξαφανιστούμε μόνοι μας. Δηλαδή. Να τα μαζέψουμε όλα, να πάρουμε το πρώτο πλάνο και να την κοπανίσουμε. Τι λες, ρε Γεωργία, γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Και τι θα κάνουμε, ρε Αλέξανδρε, θα κάτσουμε και θα περιμένουμε να μας τη φορέσουν. Κάτσε, ρε Γεωργία. Στο κάτω-κάτω μπορεί να μην πάρουμε ποτέ κοντινό φαγητό. Ναι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να την άξουμε στον αέρα τη ζωή μας για μια πιθανότητα. Και θα κάτσουμε στα βάλουμε ένα χέρι. Όχι, φυσικά. Μπορούμε να προετοιμαστούμε. Και αν έρθει την κόκκινη φάγκη, τότε την κάνουμε αμέσως. Τότε θα κάνουμε ένα χάρι. Πώς θα περάσουμε τα σύνορα. Αυτό είναι θέμα. Λοιπόν. Έχω έναν γνωστό στην ορεοφυλακή που ίσως μπορεί να μας βοηθήσει. Το ξέρεις καλά. Ναι, πάρα πολύ καλά. Είναι πολιτών στο Λύκειο. Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Ναι, σου λέω με κλειστά μάτια. Άντε, πάρε το τηλέφωνο. Το έχει κλειστό. Χαμότο! Καλά, ηρέμησε. Θα δει την κλίση και θα με ξαναπάρει. Ή το μου πρέπει να πάω αργότερα. Και στο μεταξύ, πώς προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν. Χρειαζόμαστε λεφτά. Μετρητά, έτσι, εκτός τράπεζας. Σε περίπτωση που μπλοκάρουν τους λογαριασμούς μου. Σωστά! Και πρέπει να έχουμε τα αυτοκίνητα γεμάτα βενζίνη. Και έξτρα πιτόνια στο πορπαγκάζ. Να ετοιμάσουμε και βαλίτσες με τα απαραίτητα. Ναι, παιδιά, και τα λεφτά τα βγάζουμε λίγα-λίγα, έτσι, όχι όλα μαζί. Μην κινήσουμε υποψίες. Ξέρετε, και ίσως θα ήταν καλύτερο να τα κρύψει ο καθένας σπίτι του σε μέρος που το ξέρουμε όλοι. Έτσι ώστε αν θα χρειαστεί κάποιος και δεν μπορέσει να πάει να τα πάρει, να το βοηθήσουν οι υπόλοιποι. Και περιμένουμε να μιλήσει με τον γνωστό σου. Και στο μεταξύ πηγαίνουμε κανονικά στη δουλειά. Εννοείται, παιδιά. Στη δουλειά κανονικά, όλες οι δραστηριότητες κανονικά και την Παρασκευή το βράδυ εδώ όπως κάθε Παρασκευή. Αν μας παρακολουθούν, δεν πρέπει να κινήσουμε την παραμικρή υπόψη, έτσι. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Σάββατο είναι, τα ταχυδρομένα κλειστά. Πώς ήταν η φάκελη σήμερα. Ωραία, Αλέξανδρε, δεν ξέρω. Εγώ τους βρήκα σήμερα το πρωί. Πάντως φαίνονται επίσημοι, έχουν και σφραγίδα. Θα τους έφερε καμιά ασφάλεια, φαντάζομαι. Να δείτε και οι πάνοι λευκούς φακέλους που θα φέρει. Ναι, μάλλον άδεια παντού. Τι λέτε, εσύ τα καλά, Σαντρέ. Εσύ τι πάνε λευκούς φακέλους, αλλά εμείς. Λοιπόν, αν δεν πάρουμε κι εμείς από του άσπρου φακέλους, εγώ δεν είμαι παιδιά, εντάξει. Πόση ώρα έχει που έφυγε η πάνη. Καμιά ώρα. Δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Το πρωί την βρήκαμε στο σαλόνι όταν ξυπνήσαμε. Μόλις είδα ότι πήραμε τους φακέλους, πήρε ένα ταξί και πήγε να δει αν πήρατε κι εσείς. Να την πάρουμε να τη λέει. Την πήρα. Έχει ξεχάσει το κινητό της εδώ. Και λέτε να τη σκαπουλάραμε. Δεν ξέρω.
Επάντως, αν όντως είχαμε πάρει κι εμείς κόκκινο φάκελο εξαιτίας του Γιώργου, δεν νομίζω να στέλνανε τώρα λευκούς φακέλους στο Χάρη και τη Βικτόρια. Ειδικά σε μένα, που έδωσα και τα στοιχεία μου και τα πάντα, αγαπητιά. Φεύγουμε! Φεύγουμε αυτή τη στιγμή! Τι έγινε! Αυτό έγινε. Με το που τους είδα, έτρεξα πάνω, πήρα όλα τα λεφτά και ήρθα. Μη στέγεστε έτσι, πάμε να φύγουμε! Πάνε αυτή η φάκελη είναι τρεις. Ναι. Ο δικός φάκελος που είναι. Τον έχω πάνω, πάνε. Πού είναι, δείξτε μου. Πάμε να φύγουμε σου, θα το δείξω μετά. Πανίτα θα σου ξαναπώ, ο δικός φάκελος που είναι. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις από το καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πανί, πήρες από το φάκελο, δεν έχεις το παλιά την μηνεύση. Α, ναι, δηλαδή αν είχες πάρει εσύ λεφτό φάκελο θα μ' αφήνεις να φύγω μόνη. Ρε Πανί! Αρέστε κόφτες βλακίες. Κωνσταντίνα, με εκείνο το γνωστό σου στη συνοριοφυλακή, τι έγινε, μιλήσατε. Όχι, τόσες μέρες το παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και το έχει κλειστό. Πάρ' το πάλι τώρα. Ο αριθμός δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Τι χαμίσαμε. Τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Πάμε να φύγουμε! Πάμε να φύγουμε τώρα! Λεφτά έχουμε όλα έτοιμα, είναι πάμε! Να πάμε πού ρε παιδιά κι εσύ! Όπου να είναι, αρκεί να φύγουμε από μέσα, να έξω περάσουμε τα σύνορα με τα πόδια! Πόσο θα περάσει τα σύνορα με τα πόδια, ρε Γεωργία, ξέρεις κανένα μονοπάτι στα κατσάβρακα, θα σας πιάσουν! Ρε, να κάνουμε ρε Χαρή! Να κρυφτείτε. Μέχρι να βρούμε έναν τρόπο να φύγετε με ασφάλεια. Τι λέτε και πού να κρυφτούμε! Εδώ! Πού εδώ! Στο υπόγειο. Ακριβώς. Η ντουλάπα είναι ήδη εκεί, οπότε μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καμουφλάζ. Το μόνο που μένει να ξυλώσουμε την πλάτη της. Αποκλείεται. Γιατί? Γιατί τις θα μπλέξετε κι εσείς. Γιατί τώρα δεν είμαστε ήδη μπλεγμένοι, ρε Γιώργη. Τι κάνουμε στα μπλεγμένοι, εσείς πήρατε λευκούς φακέλους. Άρα είσαι ασφαλής. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρετε για μας. Αλήθεια είναι, γιατί είμαστε μαλάκες να σας αφήσουμε έτσι. Κι αν μας παρακολουθούσαν χθες όταν ερχόμασταν, θα ξέρουμε ότι είμαστε εδώ. Κανείς δεν μας παρακολούθησε. Εγώ οδηγούσα και είχα συνεχώς το νου μου. Αν γινόταν κάτι υποκτό θα το είχα δει. Είσαι σίγουρος. Τι να σου πω, ρε Γεωργία, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν έχετε όμως αρένα λακτική. Και δεν θα είναι για πάντα. Θα μείνετε μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να φύγετε από τη χώρα με ασφάλεια. Θα κατέβουμε κάτω ή όπως θα ταιριάνουν. Είναι άσχημο να φάνε κάτω μόνοι τους, αλλά πρέπει να προσέχουν. Και τι θα κάνουν. Λοιπόν, κατέβασε πάει μαζί τους. Εγώ θα κάτσω εδώ, μήπως χτυπήσει καμιά πόρτα. Και αν έρθει κανείς. Εάν έρθει κανείς, ρε Βικτόρια, θα αργήσω να απαντήσω και να προλάβεις να ανέβεις. Και αν έρθει, αυτό σχεδιάζουμε. Τι να σου πω. Καλά. Και εσύ θα φας μόνος σου. Ναι, αυτό είναι που μας πείραξε τώρα. Πάω. Έγινε κάτι. Όχι. Δεν ήθελα να σε αφήσω να φας μόνος σου. Άφησε το φαγητό και ήρθα. Να πάω να στρώσω το τραπέζι. Βικτόρια, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Καθόμαστε και κάναμε σενάρια για το αν μας παρακολουθούσαν χθες με το αυτοκίνητο και δεν σκεφτήκαμε το πιο απλό. Ότι μπορούν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε τα κινητά μας. Τώρα πρέπει να τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, θα τα πάρω τα παιδιά και θα πάω να τα ξεχάσω σε ένα μπαρ. Έτσι θα φανείτε εδώ μέχρι κάποια ώρα και μετά την έκανα. Έφυγα. Χάρη, καλύτερα πάρε ταξί. Μην κάνεις καμιά κίνηση με τα μάξι εκτός στο βάρο. Με δίκιο έχεις. Και το κινητό σου, ας το εδώ. Να φανεί ότι φύγαν μόνοι τους. Ωραία, παραλίγο να κάνουμε μαλακία. Έλα. Βικτόρια. Τι έγινε. Σε τρόμαξα. Sorry, ανέβασα το δίσκο με τα πιάτα και ήρθα να δάνεις την τάξη. Ο Χάρης έφυγε. Ναι. Okay, πάω κάτω. Κάτσε. Κάτσε να μου κάνεις λίγη παρέα. Σίγουρα. Ναι. Αγριεύομαι να μείνω μόνη μου. Αν έρθει κανείς. Αν έρθει κανείς, θα κατέβεις γρήγορα, γρήγορα κάτω. Πάντως, ρε Βικτόρια, τι να πω. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνετε. Τι ευχαριστείς, ρε εσύ. Και εσείς το ίδιο δεν θα κάνετε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Τώρα κινδυνεύετε κι εσείς μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς κοιμήθηκες? Πώς δεν κοιμήθηκα, καλά. Εσύ? Είμαι ξύπνη από τις 5.
Δεν μου κόλλαγε ύπνος. Τα παιδιά ξύπνησαν. Ξύπνησαν. Τους έκανα και καφέ. Τους έδωσε για εκείνη την παλιά καφετιέρα που είχαμε. Να μην κρέμονται από εμάς οι άνθρωποι. Καλά είναι αυτές. Πώς είναι. Πώς να είναι, ρε Χάρη. Θέμα είναι η Βικτώρια, τι θα κάνω αύριο το πρωί. Δηλαδή. Δηλαδή θα πάω στη δουλειά, δεν θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος και ο Αλέξανδρος και θα πρέπει να πάω πάλι στην αστυνομία και να δηλώσω την εξαφάνισή τους. Το μόνο παρήγορο είναι ότι σκέφτομαι ότι έλαβα λευκό φάκελο και ότι για κάποιο λόγο μπορεί να με θεωρούν συνεργάσιμο. Παρ' όλα αυτά είναι ρίσκο. Το ξέρω. Κι αν δεν πας. Σκέφτηκα κι εγώ. Θα φανεί ότι κάτι ξέρω, θα είναι χειρότερο. Σωστά. Τι πλέξη μου, εγώ το. Τίποτα απολύτως. Ούτε σχολίασαν κάτι, ούτε ρώτησαν. Λες και δεν το άκουσαν.
Προφανώς κατάλαβα. Κι εγώ έτσι νομίζω. Και μετά το νέο μαθαίρεστηκε και έγινε χαμός. Ε? Οι προμηθευτές νομίζαν ότι βαρέσαμε κανόνες και σπάσα τα τηλέφωνα. Πλάκα κάνεις τώρα, τι τηλέφωνο. Όχι, εντάξει, πέρασε συνέχεια τηλέφωνο. Ευτυχώς ήμουν εγώ εκεί και τους κατησύγασα. Μόνο ο Μαλάκος, ο Σταματίου και ο Βενετόπουλος δεν αναπληρωθούν, αλλά ποιος τους σχέση για αυτούς. Εντάξει, πάλι καλά. Α, πήραν και από το φροντιστήριο και ρωτήσανε για την Γεωργία. Και από το τελειά για την πάνη. Και δεν τους είπες. Τι να τους πω, ρε, για το γνωστό παραμύθι, τι να τους πω. Μάλιστα. Ψηλέ, πάμε κάτω να δούμε την κάτω κορίτσια. Λοιπόν, λέγε. Δεν τον αντέχω, ρε, στη Βικτόρια. Ποιον? Τον Κωνσταντίνο. Γιατί τι έκανε? Είναι ανυπόφορος. Μιλάει συνεχώς, έχει άποψη για τα πάντα και τη λέει συνέχεια στην Αλέξανδρο. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που φέρνει στην αδερφή μου. Δηλαδή, τη βρίζει, την κοροϊδεύει, γενικά ρε, της φέρνει τα απίσια. Ρε Πάνη, μήπως υπερβάλλεις λίγο. Ναι, καλά. Εσύ δεν τον έχεις συνέχεια 24 ώρες όπως την τράβα πάνω το κεφάλι σου. Άσε που νομίζω ότι είναι και χιούμορ ο ηλίθιος. Και είναι και το άλλο. Ποιο άλλο? Ροχαλίζει ρε στη Βικτόρια, σαν το πρεσέ κάνει. Εδώ ή γελάς. Ε, τι να μην γελάω ρε Πάνη, αφού κι εσύ γελάς. Ναι, γελάω, αλλά έχω να κοιμηθώ μια εβδομάδα. Ρε, εσύ δεν μπορείς να φανταστείς. Σαν να είσαι ο πρίο το κάνει. Πάντως αν θέλεις μπορώ να σου πω ζωτό ασπίδες. Έχεις εσύ ο ασπίδες. Εννοείται. Τι και ο Χάρης. Ακριβώς όπως το είπες. Σαν να είσαι ο πρίο. Κοριτσούδες, έχετε 90 δευτερόλεπτα. Πάμε! Ωραία. Εσύ,
Γιατί ρε Γεωργία, ναι, με το βρήκε σαν λέγε πρώτα ό,τι βλακία μπορεί να φανταστεί ανθρώπινο νου. Το γουρκέρι και τη σχέση του γυρεβίδιου πάρα είναι δυνατόν εσύ πάρα! Γιατί δεν ξέρει να πέσει κορίτσι, με απλό είναι! Στόχο του παιχνιδιού είναι να μαντέψουμε τι λέξει τη φράση. Και αυτό θέλει σκέψη. Να ανοίγουμε το στόμα μα και αφήνουμε να βγαίνουν τα βατράκια ελεύθερα. Ε, ε! Και συγγνώμη δηλαδή! Το γεγονό ότι σα κερδίζουμε 7 αφήγητο, τα περισσότερα τα έχει βρει Γεωργία. Δείχνει ότι ξέρει να πέσει. Τι σχέση κι αυτό, μωρέ! Πλάκα κάνει. Παιχνίδι παίζουμε. Σκοπό είναι να κερδίσουμε. Αν δεν έχει σχέση αυτό, τότε τι έχει. Όχι, βέβαια, σκοπό δεν είναι να κερδίσουμε. Σκοπό είναι να παίζουμε σωστά. Παίξει σωστά και χάσει. Αυτό λέει ο σωστό ο παίχτη. Και Γεωργία απλώ δεν το έχει. Τι λε, ρε! Ε, ναι, χαρά, γιατί δεν καλέσει που λέει λάθη, ρε! Ε, Κωνσταντίνε! Υπάρχει ακόμα! Έλα, για να μην το κουράσουμε. Η γη κοπέλα δεν ξέρει να παίζει, εντάξει. Είναι άσχετη. Αυτό είναι δεδομένο. Άσχετη και άχρηστη. Πάμε παρακάτω. Ποιο βάζει λέξη, εμεί ή εσεί? Εγώ δεν έχω διάθεση. Γιατί? Τι γιατί, ρε Κωνσταντίνε? Είναι τρόπο αυτό που τη φέρθηκε. Σιγά, ρε Βικτόρια, πλάκα έκανα. Βλέπει κάτι να γελάει, ρε! Δηλαδή τώρα θα χαλάσουμε το παιχνίδι εξαιτίας σου. Επειδή δεν έχεις αίσθηση του χιούμορ και δεν καταλαβαίνεις πότε κάποιος κάνει πλάκα. Και ήρθε αυτή εγώ που σε λέω ηλίθεια. Όχι ρε μαλάκα, εσύ το φέρασες. Και έτσι είμαι αμέρος με αυτός ο πλαστικός. Και δεν ξέρεις να κάνεις. Εγώ δεν ξέρω να κάνεις. Ωραία με εσύ. Κάθε φορά που κάνεις, αγγίζεις τις βλακίες, τις ηλικιώτες και τα κάνεις ως λίγια. Κομπλεξικέ, εγώ κομπλεξικέ. Σοβαρά, ε! Ναι, ρε, σοβαρά. Γιατί όταν κερδίζει καλύτερος είναι, κοροϊδεύει και κάνει ό,τι καραγκιοζήλει και πάνω από τα σαλώσαμε κουμπαλάκια! Το πιστεύετε και οι άλλοι αυτό? Εγώ δεν το πιστεύω. Οι άλλοι όμως... Ρε Κωνσταντίνε, άστο να πάει στο διάλογο τώρα. Όχι Χάρη, άμα δεν με γουστάρετε, να μου το πείτε. Βρε αγόρι μου. Όχι βρε αγόρι μου Χάρη. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να πάω σπίτι μου και να σας απαλλάξω οριστικά από την παρουσία μου. Οπότε πάω κάτω. Καληνύχτα! Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Και τώρα τι κατάλαβες? Εγώ! Ε, ποιος με πάνε εγώ! Ε, δεν πας καλά, κορίτσι μου. Δηλαδή, τι ήθελες να κάνω, να ακούσω να σε βρίσκει και να σε μειώνω προς τους όλους μας. Εντάξει, πλάκα είναι. Πλάκα, πλάκα. Εσύ, ρε. Τι πλάκα! Πλάκα είναι αυτή! Λοιπόν, έτσι ξανά, μία μαλακία να τους πω στο κεφάλι, να σου... Αλέξανδρε, λοιπόν! Σταματήστε αυτή τη στιγμή! Λήξη, συναγείο μου. Έρχεται σε λίγο μαζί με τη Γεωργία και συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντάξει! Λέω! Εντάξει! Εντάξει. Τι έγινε? Η εταιρεία. Έκλεισε. Εσύ. Ναι. Πριν από 2 ώρες. Ήρθαν 2
καλοκαίρι πάλι την Υπουργή Οικονομικών και μου ανακοίνωσαν ότι βρισκόμαστε σε αναστολή αδείας. Ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν δεσμευτεί και ότι όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν παγώσει. Μετά φόρεσαν τους υπαλλήλους και τους είπα να περάσουν από το Υπουργείο να πάρουν την αποζημίωσή τους. Έστω τέλος, πήρα τα χεριά, σφράγισα τον κτίνο και έφυγα. Πλάκα κάνεις, ρε. Όχι, ρε, εσύ καθόλου. Τι λες, και γιατί το κάνανε αυτό. Α, εσύ γιατί λες, Κωνσταντίνο, γιατί δεν θα το κάνανε. Τι και στο είπαν έτσι, ξεκάθαρα. Όχι, φυσικά, εντολή του Υπουργείου. Αυτό μου είπα. Και όταν έδωσε την καταστασία σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Τα πάντα, ρε, Αλέξανδρε. Υποσχετικές, συνταγματικές, αποθεματικά, στο. Πήρα, ρε, μέχρι και τέταρτο γραφείο. Και το μερίδιο σου. Α, εννοείται, και πάω σαν μάλιστα και το προσωπικό μου λογαριασμό. Το προσωπικό σου λογαριασμό, γιατί είναι το λίγο καλό Υπουργείο, αυτό. Τι και να σα αποζημιώσω. Αυτό, παιδιά, είναι το καλύτερο. Μου είπαν ότι για να λυθεί αυτό το λεπτό ζήτημα, τόσο το προσωπικό όσο και το εταιρικό, πρέπει να παρουσιαστούν και οι τρεις μέτοχοι στο Υπουργείο. Ξέρω. Τι ξέρουμε, ρε. Ότι είμαστε εδώ, ξέρω. Πάγα κάτι εσύ, ρε. Αν το ξέρω, θα μας κατέβει ήδη. Σωστά. Εμένα τότε γιατί τα πάνε αυτά. Για να με επιβιάσουν, ώστε άμα ξέρω εγώ που βρίσκεσαι να σας δώσω κατευθείαν. Δεν μπορεί, ρε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Μας έλεγες τώρα. Αλήθεια δεν γίνονται. Τράβο μέσα στο τότε, ρε. Κάτσε, ρε, Χάρη, κάτσε. Δεν μπορεί να πας σε έναν δικηγόρο και να αρχίσει το θέμα. Φυσικά και όχι, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί τότε θα στοχοποιηθώ κι εγώ. Και αν πάρω και εγώ το κύριο φάκελο, την έχουμε κάτσει όλοι. Και εμείς και εσείς. Τι δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή. Πάω κάτω. Έρχομαι κι εγώ. Και τώρα. Τώρα χάνεις έντα. Έπρεπε να είχα πουλήσει την εταιρεία στο Βακυριαζόπουλο. Ναι. Τι θα κάνω, ρε Βικτώρια, τι θα κάνω! Και τι είμαι εγώ, ρε Βικτώρια, η βλαμμένη της παρέας και η Πάνη και ο Αλέξανδρος μου φέρνουν λες και είμαι καμιά ηλίθεια. Και άντρο ο Αλέξανδρος, η αδερφή μου, ώρες ώρες που να τους σκοτώσω! Ρε Γεωργία, φτάνει πια με την κρίνια. Έλεος δηλαδή. Εντάξει, συγγνώμη ρε Βικτώρια, αλλά δεν έχω σε κανένα να μιλήσω. Γιατί εγώ! Μένω όλη μέρα κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Και περιμένω. Περιμένω να γίνει το φαγητό. Περιμένω το χάρι. Περιμένω να ανοιχτώσει για να μην πάνε. Γενικώς περιμένω. Και μετά έρχεστε εσείς και αρχίζετε την κρίτα και την κλάψα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Να κάνω υπομονή. Αλλά πόσο άνθρωπος είναι! Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σου μιλήσω έτσι. Δεν πειράζει. Στεναχωριέμαι για το Χάρη. Δύο εβδομάδες τώρα που ψάχνει για δουλειά, όλοι του κλείνουν την πόρτα. Όλο μαμού και όλο δεν έχουμε κάτι και θα σας ενημερώσουν αν ανοίξει κάποια θέση. Κοντεύει να τρελαθεί. Ρε εσύ, αυτός είναι κορυφή στον τομέα. Ναι, για νέο μου το λες. Και όλο αυτό γίνεται εξαιτίας μας. Εξαιτίας του Κωνσταντίνου και του Αλέξανδρου. Προφανώς. Τον αντιμετωπίζουν λες και είναι λεπρός. Και τι θα κάνω. Σταμάτησε πια να ψάχνει δουλειά σε γνωστούς του. Στέλνει βιογραφικά όπου να είναι. Σε εταιρείες που δεν τον ξέρουν. Ε, κάτι θα βρει. Άσε με, ρε Γεωργία. Τη δουλειά να μην στα τυφλά. Πάντως, άμα θέλετε βοήθεια στα οικονομικά. Σε παρακαλώ. Αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει. Αυτά τα λεφτά τα έχετε για να μπορέσετε να φύγετε. Σοβαρά τώρα. Πιστεύεις ότι θα φύγουμε ποτέ? Όχι. Μαλάκα με τέτοιο βιογραφικό αποθηκάριος. Ναι. Δεν έπρεπε να δεχτείς. Κωνσταντίνε, δεδομένων των συνθηκών και μετά από τόσο ψάξιμο και παρακάλια, θα δεχόμουν ακόμα και σκάλες να καθαρίζω, εντάξει. Και πόσα θα σου δίνουν? 800 στάρικα. Σιγά τα λεφτά, ρε μαλάκα. Μην την πληρώσει εσύ τώρα όμως, ε. Καλά, ρε Χάλη, ηρέμησε, ας πούμε. Εντάξει. Απλά ρε φίλε, τρελαίνουμε που ένας άνθρωπος τώρα με τα δικά σου προσόντα και τη δικιά σου εμπειρία είναι αναγκασμένος να χωθεί σε μια κολλαποθήκη για 800 στάρικα.
Πάω κάτω. Πού ήσουν τόσες ώρες? Είχα πάει στο κέντρο και είχε και μια κίνηση. Τι πήγες να κάνεις στο κέντρο? Γιατί εχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, η ταμείας μου είπε: «Κύριε Βικτόρια, γιατί ψωνίζετε τόσα πράγματα? Ακόμα φιλοξενούμενος έχετε?» Και δεν ξέρω, κάτι. Μπορεί να ήταν της φαντασίας μου. Αλλά το ύφος της δεν μου άρεσε. Και φοβήθηκα. Οπότε αποφάσισα τα περισσότερα ψώνια να τα κάνω από το κέντρο. Και μάλιστα από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, που δεν ξέρουν. Από το δικό μας θα παίρνω μόνο ό,τι έπαιρνα μέχρι τώρα. Ωραία! Πάω να με γυρέψω. Να σου πω, τι γίνεται με τους κάτω? Τι γίνεται? Όταν ήρθα, βρήκα τον Κωνσταντίνο εδώ. Και τι έκανε? Δεν έκανε κάτι, διάβασα. Εντάξει, μωρέ. Καμιά φορά τους αφήνω να ανεβαίνουν και λίγο το πρωί. Ένας έρθας όμως. Πλάκα κάνεις. Ρε Χάρη, λογικό είναι. Χρειάζονται και αυτοί να μείνουν λίγο μόνοι τους. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι είναι επικίνδυνο αν ανεβαίνουν για λίγο. Καλά. Φτάνει όμως να μην το παρακάνω. Ναι, Ηλία, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι να γίνει εσύ κάποια άλλη φορά, ναι. Έλα, σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Θα περάσω καλά εσύ, καλά. Έλα, σε ευχαριστώ και πάλι, γεια. Τύχη, μέσα. Ποιος ήταν? Ο Παπακυριαζάβουλος. Και τι ήθελα? Α, μου προσέφερε δουλειά. Διευθυντής νέου εμπορικού τμήματος. 5.000 ευρώ μισθό, εταιρικό αυτοκίνητο και πόνους. Υπάρχει όμως ένα τόσο δα μικρό πρόβλημα. Η δουλειά είναι στο Άμστερνταμ. Και δεν υπάρχει τίποτα και εδώ? Όχι. Ή στο Άμστερνταμ ή πουθενά. Γαμώ το κεφάλι μου να πω. Χάρη. Ρε Βικτόρια, αυτή η θέση είναι ευκαιρία ζωής. Άλλοι θα σκότωνα για να την αποκτήσουν. Μόνο και μόνο η γνωριμή σου μπορείς να κάνεις. Το ξέρω. Αλλά... αλλά τι, πέσανε σε μια παγίδα που την έχουν στήσει μάλιστα μόνοι μας. Ρε Χάρη, τι είναι αυτό που λες? Είναι αλήθεια μήπως? Συγγνώμη, δεν το εννοούσα. Το ξέρω. Όμως, ρε Βικτόρια... άστο, Χάρη. Άστο. Πού πας? Πάω να κλείσω τα παντζούλια. Για να πω στα παιδιά να ανέβουν. Είναι ανάγκη. Ρε Χάρη, τι φταίνε κι αυτοί? Σωστά. Τι φταίνε αυτοί? Μέρα, Χάρη.
Συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Άντε, πάμε κάτω. Ωραία! Τώρα δηλαδή είμαι και εγώ η στέλνη! Έλα, ας μπορούσουμε. Άσου! Άσου! Είναι με τα καλά τους! Τι να σου πω, ρε Βικτόρια! Δηλαδή εγώ που μαγειρεύω και καθαρίζω για 6 άτομα! Τι έπρεπε να κάνω! Κύριε Χαρίτση, ναι,
Με φώναξε το γραφείο και μου είπε ότι από 1η Μαρτίου θα ρίξουμε το μισθό στα 650 ευρώ. Κάτσε ρε, και δεν σου είπε γιατί. Μου είπε απλά ότι δεν βγαίνει ρε Κωνσταντίνε. Και γιατί σου φόρτωσε υπερορίες. Γιατί απέλυσε άλλου δύο. Οπότε κάποιο μαλάκα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Πάει καλά που δεν έδειξε και εσένα δηλαδή. Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να λες και ευχαριστώ τώρα. Τι να σου πω ρε πάλι, δεν ξέρω τι πρέπει να λέω. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα δουλεύω 3 ώρες περισσότερο και θα παίρνω. Μη πω τώρα και εγώ θα παίρνω. Καλά, σε έχω την ελευθερία μου. Και θα δούλευα και 18 ώρες τη μέρα. Ωπα ρε, και όταν την έχεις γιατί δούλευες μόνο 4. Ποιος δούλευε ρε μόνο 4 εγώ. Εντάξει, δεν δούλευες 4 ώρες, αλλά με την πρώτη ευκαιρία την κομπανούσες τώρα, μας τρελαίνεις. Τι λέει αυτός ρε Χάρη. Παιδιά, πραγματικά δεν έχω έτσι, έτσι. Και να σου πω και κάτι ρε φίλε. Καλά έκανα, γιατί έχω κι άλλα ενδιαφέροντα στη ζωή μου, δεν ήμουν μόνο γραφείο σπίτι. Ναι, αγόρι μου, και στον παράγα δουλεύει. Τι θέλει να πει, σε κάτι. Θέλω να πω ότι εμεί συνεχίζομαστε στη δουλειά και να κάνει και μεγάλη ζωή. Αυτό θέλω να πω. Μέρα την ανάγκη σου είχαμε. Σε μετάγει σε πολύ. Γιατί δεν μπορούσα να μιλάω, ρε. Ρε παιδιά, σταματήστε, σα παρακαλώ. Όχι, ρε Βικτόρια, τώρα να σου λέω από πάνω του Βαλκανά. Άντε γορά και μου κάνει τι κόρε και μην μιλά. Λοιπόν, αυτά στην κυρακούλα, εντάξει. Λοιπόν, έτσι ξαναπείς άλλη μια μαλακία, θα σου πω κεφάλι την κοινά. Πάστε ρε μαλακά! Έλα, 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 οπότε πρέπει να κάνουμε οικονομία.
Και ίσως να αρχίσουμε να κόβουμε το φαγητό ή... Ρε Βικτόρια, ήδη δεν τρώμε πολύ. Πόσο να κόψουμε πια από το φαγητό? Και έχουμε πήξει στο ρύζι και στα όσπρια. Συγγνώμη που το μενού είναι φτωχό, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά εδώ δεν φτάνουν καλά καλά για τα πάγια έξοδα. Νερό, θέρμανση, τηλέφωνο. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κόψουμε από τα γεύματα, αλλά... Ρε παιδιά, σας το λέμε τόσο καιρό, θα βοηθήσουμε εμείς τα οικονομικά. Τι λες, δεν πράγμα μας κάνεις κι εσύ. Αυτά τα λεφτά έχουν για να φύγουμε. Εκτός αν σκοπεύετε να μην μείνουμε σε για πάντα. Πρέπει να ζούμε όμως κάπως για να φύγουμε, Αλέξανδρε. Μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια! Εσύ τώρα αξιοπρέπεια αυτό. 8 μήνες κλεισμένοι σε ένα υπόγειο. Λοιπόν, η μόνη αξιοπρέπεια είναι να φύγουμε από εδώ μέσα, εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πίστεψε με, εμείς μάλλον το θέλουμε πολύ περισσότερο από εσάς. Αλλά προς το παρόν δεν γίνεται κάτι, έτσι. Έλα, μην το δίνετε σημασία. Θα σας δώσω όσα χρειάζεστε. Τουλάχιστον προσωρινά, ρε παιδιά. Εγώ ήδη ψάχνω να βρω δουλειά με περισσότερα χρήματα. Εντάξει, παιδί μου, θα τα βρούμε. 200 ευρώ τη βδομάδα είναι καλά. Εντάξει, καλά είναι. Μόνο αν γίνεται λίγο σύντομα. Σήμερα τέλος του μήνα δεν καταφέρω να ψωνίσω. Γιατί τέλειωσαν τα λεφτά. Και το μισθό του χάρη τον καθυστέρησα. Εντάξει, θα τα φέρουμε μετά. Οπότε τελικά τι θα φάμε σήμερα? Ό,τι έχετε αφήσει από χθες το βράδυ. Όποιος θέλει μπορεί να πάει μέσα να σε εμπειριστεί. Α, ναι, εγώ δεν πεινάω. Το δικό μου το φαγητό στο πάει κάποιο άλλο. Όχι, αλήθεια, έχω μια ενόχληση γι' αυτό. Όπως θέλετε. Εμείς θα πάμε μέσα. Τι είπε, θα πάτε μαζί μας? Όχι, είμαι πολύ κουρασμένος και λέμε να πάμε να ξαπλώσουμε. Αυτό ή έχετε ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο να φάτε στη Σιβήρο? Τι είπες? Τι είπες, ρε μαλάκα? Εγώ? Φτούσου, ρε! Φτούσου, ρε! Μαγειρεύω, τα καθαρίζω για αίσθηση άτομα κάθε μέρα! Φοβάμαι να πάει στο σπίτι! Τρέμω να το χτυπήσει το κουδούνι για να είναι αστυνομία!
δικούς μας, Χάρη. Λοιπόν, αρκετά σ' άκουσα και σε έλεγε την καλοσύνη σου. Θα πάρω την κατάσταση στα χέρια. Τι θέλεις να πεις? Θα πάρω τηλεφώνημα από Παπακυριαζόπουλου. Θα δεχτώ τη θέση στο Άμστερνταμ. Χάρη. Όχι Βικτόρια. Δεν θα κάνω να κάψω τη ζωή μου εδώ μέσα. Θα φύγουμε οι δυο μας μαζί ελεύθεροι. Και τα παιδιά? Τι θα γίνουν τα παιδιά? Πάνε να πνιγούν τα παιδιά. Να πάνε να κόψουν το λαιμό του τα παιδιά. Να πάνε στο διάλογο τα παιδιά. Ε, Χάρη, τι λες? Τι λέω, Βικτόρια? Αυτοί εκεί δεν είναι άνθρωποι. Είναι υπάνθρωποι, ρε. Κανονικά θα έπρεπε να βασιλά τα πόδια για όσο του κάνουν. Τους κάνουνε. Γιατί? Τι κάνουν? Είχαν το θράσος να μας απειλήσουν κιόλας. Τον άκουσες τον άλλο. Δεν είναι δυνατόν. Δεν έχεις καταλάβει με τι κτίνη έχουμε να κάνουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν πήραμε εμείς κόκκινο φάκελο. Όχι. Όχι. Δεν πήραμε εμείς. Λοιπόν, έλεγξε. Παίρνω τηλέφωνο του Όρθου Παπακυριαζόπουλου. Ο αριθμός που καλείται δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή. Και τώρα τι θα κάνουμε? Λοιπόν, τίποτα δεν έλεξε ακόμα. Μπορούμε να φύγουμε ακόμα. Πώς? Ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Αν τους παρατήσουμε και δεν φύγουμε από τη χώρα, αργά ή γρήγορα θα τους ανακαλύψουν. Και μετά θα πέσουν και εμάς. Ακούσε με, θα φύγουμε από τη χώρα. Πού να πάμε? Εδώ δεν έχουμε λεφτά καλά καλά για τα εισιτήρια. Αυτοί όμως έχουν. Ρε Γεωργία, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για προχθές. Απλώς, με όλη αυτή την κατάσταση ο Χάρης έχει γίνει κουρέλι. Ναι, ρε Βικτόρια, αλλά αυτό που έκανε ήταν πολύ ακραίο. Το ξέρω, αγάπη. Αλλά τι! Εκείνη την ημέρα ο προσωπάρχης του είχε ανακοινώσει πως θα του κάνουν κι άλλη μείωση στο μισθό. Σοβαρά? Ναι, τώρα παίρνει 420 ευρώ το μήνα. Τι λες τώρα? Ναι. Κοντεύει να τρελαθεί. Δεν έχει λεφτά ούτε για τσιγάρα. Ούτε για τσιγάρα! Και γιατί δεν μας είπε τίποτα? Γιατί τρέπεται. Κάθε φορά που αναγκάζεται να σας ζητήσει λεφτά, αισθάνεται σαν ζητιάνος. Οπότε, καταλαβαίνεις. Περίμενε με. Πάρτα. Τι είναι αυτό? Τα λεφτά όλα. Πάρτα τα να τα έχετε εσείς. Ρε Γεωργία. Δεν υπάρχει λόγος να τα κρατάμε εμείς. Εκεί κάτω είναι άχρηστα. Εσείς πρέπει να τα έχετε και να τα διαχειρίσετε όπως νομίζετε. Δεν ξέρω τι να πω. Τίποτα να μην πεις. Ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Και θα προσπαθήσω να συμμορφωθούμε. Σε παρακαλώ, μην το λες αυτό. Εντάξει, σοβαρά τώρα. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μην σας δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, Βικτόρια. Το ξέρω. Το παραμικρό που συμβαίνει εκεί κάτω γίνεται τεράστιο. Λες και το πολλαπλασιάζουν τα τουβάλια. Σαν να χτυπάει μια τεράστια καμπάνα μέσα στο μυαλό σου. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Πόσο θα κρατήσει αυτό, ρε Βικτόρια? Πόσο θα αντέξουμε κι εμείς κι εσείς? Δεν ξέρω. Τα πήρες τα λεφτά? Ναι, τα πήρα. Για την ακρίβεια που τα έδωσαν χωρίς να τα ζητήσουν. Πώς? Είπα στην Γεωργία το παραμύθι με το μισθό. Το έπαιξε και λίγο πιο δράμα. Και μου τα έφερε, χωρίς να τα ζητήσω. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, Εφάρη. Και υποσχέθηκαν ότι θα προσπαθήσουν να είναι εντάξει. Για πόσο, Βικτόρια? Για πόσο?
τρίτη φορά που βγαίνει αυτό το μήνα. Δεν κατάλαβα. Μήπως θα σου δώσω και λογαριασμό. Ναι, αγόρι μου, θα μου δώσω και λογαριασμό. Βγαίνει και κάνει μεγάλη ζωή. Με τα δικά μας τα λεφτά. Και με καινούργια φορέματα που δεν βλέπω, κυρία. Κάτω τα ξερά σου, Ισακό! Κάτω, μη σε φοβηθώ. Αλέξανδρε. Δηλαδή δεν έχουμε το δικαίωμα να βγούμε μια φορά σαν άνθρωποι κι εμείς. Τι είμαστε εδώ μέσα, φυλακισμένοι. Άνθρωποι είμαστε. Γιατί εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, συγγνώμη. Μας κλειδώνει εκεί κάτω, λες και είμαστε αλευροί. Τι θες να κάτσουμε να κάνουμε μαζί σας, Κωνσταντίνε. Να βλέπουμε τα κρεμασμένα τα μούτρα σας. Ή να ακόμη συνέχεια την κρύβη του σακωμού σας. Ένα χρόνο τώρα έχουμε φτύσει το γάλα της μάνας μας εξαιτίας σας, ρε. Το καταλαβαίνετε. Η Βικτόρια δεν είναι ούτε δούλα σας, ούτε παραδουλέτρα σας. Πάμε να χάσουμε το μυαλό μας εξαιτίας σας. Πάμε να μας τρελάνετε, ρε. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και στο κάτω-κάτω δεν πήραμε εμείς κόκκινο φάκελο. Τα ακούτε. Χάρη σας κάνουμε, ρε, σας ανερχόμαστε. Χάρη! Χάρη, ρε, τα ακούτε, χάρη! Λοιπόν, κατεβείτε κάτω τώρα, πριν πω ή κάνω κάτι που θα το μεταγιώσω. Πίνασα. Τι έχει να φάμε? Το φαγητό είναι στο θερμοθάλαμο. Τι είναι αυτό, ρε! Ε! Τι είναι αυτό! Φαγητό. Σπανακόριζο, ρε! Σπανακόριζο! Να το φας εσύ αυτό! Κωνσταντίνε! Τόρια! Ε,
κίνδυνο. Ζήτησε του, σε παρακαλώ, συγγνώμη και πήγαινε να ετοιμάσει κάτι που να τρώγεται. Είσαι τρελός! Μην την αποπέμπεις, Κωνσταντίνε. Είναι απλώς λιγάκι ταραγμένη. Κατέβα κάτω και μόλις το φαγητό είναι έτοιμο, θα έρθω εγώ προσωπικά και θα σε φωνάξω. Έτσι, μπράβο! Έτσι, μπράβο! Παλιό μαλάκα! Χάρη! Τι κάνεις, ρε! Χάρη, τι κοσές! Ε! Τι κάνεις, ρε! Δες το μάλα τώρα! Χάρη, με μπλάκα έκανα! Χάρη, άφησε, ρε, μαλάκα! Ε! Χάρη! Χάρη! Γιατί κλείωσες, ρε! Χάρη! Άφησε, ρε! Δες το μάλα, χάρη, άφησε! Τι κάνεις! Χάρη! Άφησε! Χάρη! Χάρη! Παιδιά, σας ακούμε! Το ξέρουμε ότι είστε έξω, μιλήστε μας! Ανοίξτε, σας παρακαλούμε! Θα πεθάνουμε από την πείνα εδώ κάτω, ρε Χάρη! Πείτε μας τι συμβαίνει, τουλάχιστον! Να μιλήσουμε, να τα βρούμε! Μη μας αφήνετε άλλο εδώ κλεισμένους! Γιατί μας το κάνετε αυτό, σας παρακαλούμε! Δεν αντέχουμε άλλο την πείνα! Σας παρακαλούμε, μιλάμε, δεν αντέχουμε! Τώρα μας ακούς, κάνε κάτι! Ρε Βικτόρια, σε κεντεύω, μίλα του! Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι! Ό,τι και να κάνουμε! Σας ζητάμε συγγνώμη! Βοηθήστε μας! Μιλάμε! Βικτόρια! Δεν αντέχουμε, μιλάμε! Βικτόρια, εσύ που είσαι λογική, λυπήσου μας! Τι σας κάναμε, μη μας αφήνετε άλλο εδώ! Νομίζω πως ήταν σαφές το πώς σερβιρίστηκε το φαγητό. Σας αρέσει, εμένα μου τρέχουνε τα σάλια. Μάλλον θα είναι χορτάτη. Όχι!
δεύτερος. Από εδώ και πέρα, για να ζούμε πολιτισμένα και αξιοπρεπώς, θα αναλάβετε την καθαριότητα του σπιτιού. Καλό θα ήταν όποιον φωνάζουμε, όποτε τον φωνάζουμε, να ανταποκρίνεται άμεσα. Καλύτερα γυαλίζει τώρα. Γεωργία, εδώ μπροστά στον καναπέ. Μπορείς να σου καρύσεις λίγο, σε παρακαλώ. Είναι βρώμικο. Εκεί, ανάμεσα στα πόδια. Του Χάρη, σε παρακαλώ, Γεωργία. Βικτόρια, φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει να γυαλίσει χρυσαφικά. Θα ήθελες να του δείξεις μήπως, σε παρακαλώ. Υπάρχουν ανάμεσά σας φωνές, τσακωμοί και διαπληκτισμοί. Για να έρθετε πιο κοντά λοιπόν, πρέπει να λύσετε τις διαφορές σας. Και για να σας βοηθήσουμε, θα σας δείξουμε πώς. Αλέξανδρε, χτύπα τον Κωνσταντίνο. Όχι, Αλέξανδρε, δεν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
Αυτό δεν ήταν αληθινό, Χαστούκι. Κωνσταντίνε, δείξε το πώς, σε παρακαλώ. Ωραία! Ξανά! Αλέξανδρε, εσύ τώρα. Ξανά! Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Ξανά! Αλέξανδρε, πιο δυνατά! Πιο δυνατά! Κωνσταντίνε, πιο δυνατά! Αλέξανδρε, πιο δυνατά! Κωνσταντίνε, πιο δυνατά! Πιο δυνατά! Πιο δυνατά! Πιο δυνατά! Όποιος είναι κάθε μέρα το πιο καλό παιδί, θα ανεβαίνει πάνω. Θα τρώει από αυτό που τρώμε εμείς. Και το βράδυ θα έχει τη χαρά να κοιμάται μαζί μας και να μοιράζεται το κρεβάτι μας. Σκέφτηκα ότι μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτούς. Πώς? Ποιος θα βγαίνει έξω, ποιος θα ψωνίζει, ποιος θα πληρώνει τους λογαριασμούς? Εγώ. Πώς? Κανένας μας δεν σκέφτηκε ότι εγώ έχω λευκό φάκελο. Μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα. Και έχουμε και τα λεφτά. Να. Δηλαδή, θα μας αναλάβεις εσύ τώρα? Όχι. Τι εννοείς όχι? Θα φύγω, Αλέξανδρε. Και θα πάρω και τα λεφτά. Γιατί? Γιατί μετά σκέφτηκα ότι αν μείνω εδώ, θα γίνω σαν κι αυτούς. Πάνη, τι λες? Είναι αλήθεια. Κανένας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Κανένας. Αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί στην τρέλα. Σκότωμα. Όμως δεν θα είχε συμβεί αυτό.
Λοιπόν. Αντίο. Και εμείς. Λυπάμαι.